της αποκαλύψεως σήμερα όσον αφορά την Ανθίσα Λαγκούδη, μετά την αποχώρησή της από το Survivor το όνομα της φιγουράρει σε όλες τις εκπομπές. Στο Ευτυχείτε, μάλιστα, του OPN, η συνεργάτιδα της Κατερίνας Καινούριου, Έλενα Πολυκάρπου αποκάλυψε τα επαγγελματικά πλάνα της Ανθής μετά την επιστροφή της από τον Άγιο Δομήνικο. Η Ανθίσα Λαγκούδη στον Sky. Πριν από ένα μήνα είχαμε πει ότι η Ανθή πριν φύγει είχε μιλήσει με την Ατζούν Media και είχαν συμφωνήσει ότι γυρνώντας θα φρόντιζαν να τρέξουν μια μεσημεριανή καλοκαίρι εκπομπή είτε αυτή ήταν καθημερινή είτε Σαββατοκύριακο. Η εξέλιξη η καινούργια είναι ότι η Ανθή ερχόμενη εδώ θα κάνει την καραντίνα της και θα ξανακάνει μια μεγάλη κουβέντα για να κάνει όμως η Σαββατοκύριακο μεσημέρι ή καθημερινό παιχνίδι όμως, το καλοκαίρι, είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα γίνει μέσα σε στούντιο, κορονοϊού επιτρέποντος, παρόμοιο με το My Man Can, είπε μεταξύ άλλων η δημοσιογράφος. Survivor Spoiler, με συμβόλαιο 2 μηνών στο Survivor η Ανθίσα Λαγκούδη. Survivor Spoiler, παρελθόν αποτελεί από το Survivor 4 η Ανθίσα Λαγκούδη και οι αποκαλύψεις που έρχονται στο φως είναι ραγδαίες. Πριν λίγο σας αποκαλύψαμε για ποιο λόγο η Ανθίσα Λαγκούδη δεν αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες της, όταν της ανακοινώθηκε από τον Γιώργο Λιανό πως αποχωρεί και τώρα σας έχουμε ακόμα μια αποκάλυψη, η Ανθίσα Λαγκούδη είχε υπογράψει συμβόλαιο 2 μηνών για να μπει στο Survivor. Συγκεκριμένα τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί μια φήμη που θέλει την Ανθίσα Λαγκούδη να είχε υπογράψει συμβόλαιο 2 μηνών όταν μπήκε στο reality και γι' αυτό τον λόγο ο μισθός της ήταν τεράστιος, αφού δεν θα ήταν για πάντα, μπήκε για να προκαλέσει τον χαμό που προκάλεσε και τα κατάφερε. Ο Ατζούν ήξερε τι κάνει, ήξερε πως βάζει μέσα μια αδύναμη παίκτρια που όμως έχει τα κονέ να προχωρήσει στην κοινωνία, η θέση του πατέρα της ήταν κάτι που γυάλισε στον Ατζούν και ήξερε ότι θα προκαλέσει γκρίνιες με το να μπει στο reality επιβίωσης. Οι φήμες αυτές θέλουν τον Ατζούν να συμφώνησε με την Ανθίσα Λαγκούδη για συμβόλαιο 50.000 ευρώ στο σύνολο ώστε να μπει μέσα για 2 μήνες. Το ποσό είναι τεράστια αλλά και ο ντόρος που έγινε στο όνομα της ήταν ακόμα μεγαλύτερος. Μην ξεχνάμε μάλιστα πως στο Twitter δημιουργήθηκε και hashtag για την Ανθή. Πέρα από αυτό του Survivor που σας έχουμε αποκαλύψει πως κάτι τέτοιο φέρνει επιπλέον έσοδα στην παραγωγή. Η Ανθίσα Λαγκούδη μπήκε στο παιχνίδι στις 3 Ιανουαρίου, δηλαδή την δεύτερη εβδομάδα προβολής του reality, και αυτή την εβδομάδα ολοκληρώθηκαν 2 μήνες, καθώς μην ξεχνάμε πως τα επεισόδια είναι γυρισμένα 2-3 μέρες πριν. Αξίζει να σημειωθεί πως αντίστοιχη φήμη όταν μπήκε στο Survivor 2 κυκλοφορούσε και για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, αφού και οι δύο παρουσιάστριες μπήκαν με υψηλό μισθό, έβγαιναν συνέχεια υποψήφιες προς αποχώρηση, ο κόσμος τις κρατούσε πανηγυρικά αλλά ξαφνικά μια εβδομάδα τις ξέχασε, πολλές συμπτώσεις μαζεύτηκαν παιδιά.